Ενώ η παγκόσμια ενεργειακή κρίση συγκλώνει σε ολόκληρο τον κόσμο, πολλέ χώρε άρχισαν να αναζητούν εναλλακτική ενέργεια αντί για παραδοσιακή ενέργεια. Συγκεκριμένα, οι μελέτε για την ενέργεια του υδρογόνου, που χαρακτηρίζονται ω το πετρέλαιο του μέλλοντο, έχουν ενταχθεί σε τέρμα στην Αυστραλία. Ο αριθμό των 80 εταιριών που ανταγωνίζονται από πέρσι για το έργο 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων πράσινου υδρογόνου στη Νέα Ζηλανδία μειώθηκε σε δύο με την εταιρεία Fortescue Future Industries του δισεκατομμυριούχου Andrew Twiggy Forest να παραμένει μαζί με τον κολοσσό φυσικού αέριου Woodside. Έχοντας κερδίσει τον αγώνα για την ανάπτυξη μιας μονάδας 600 ΜΒ στη Νέα Ζηλανδία, το δίδυμο ξεκινά διαπραγματεύσεις για το έργο 4,5 δισεκατομμυρίων AUD 3,1 δισεκατομμυρίων δολαριών. Το μεγάλο έργο για το υδρογόνο, το πετρέλαιο του μέλλοντο, είναι μια κοινοπραξία μεταξύ των παρόχων ενέργεια Southern Green Hydrogen και τη Νέα Ζηλανδία Meridian Energy και Conduct Energy. Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε για να διερευνήσει την ευκαιρία παραγωγή πράσινου υδρογόνου στο νοτιότερο άκρο τη Νέα Ζηλανδία μετά την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2021 ότι θα κλείσει το χιτήριο αλουμινίου τη y Point, που τροφοδοτείται από τον υδροηλεκτρικό σταθμό Meridian. Το έργο σχεδιάζει την κατασκευή μονάδα 600 ΜΒ που θα χρησιμοποιεί ισχύ από τον υδροηλεκτρικό σταθμό Μαναπούρη τη Meridian για την τροφοδοσία ηλεκτρολιτών υδρογόνου, παράγοντα πράσινο υδρογόνο ή πράσινη αμμονία για εξαγωγή. Σύμφωνα με τον CEO τη Meridian Energy, Neil Barclay, οι προσφορέ τόσο από το FFI όσο και από το Woodside δείχνουν ότι το εργοστάσιο υδρογόνου στο Southland θα είναι τόσο τεχνικά βιώσιμο όσο και εμπορικά υγιέ. Ζητήθηκε από το FFI και το Woodside να υποβάλουν πιο λεπτομερεί προσφορέ στην Southern Green Hydrogen μέχρι τα τέλη Αυγούστου και η τελική επιλογή του κύριου προγραμματιστή θα ανακοινωθεί σύντομα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμάς.